Φίλε και φίλοι, για χαρά. Ω συνήθω, τα βίντεο τα έχετε συνηθίσει να είναι πιο στανταρισμένα, να ξεκινάει ένα πλάνο με μία καρέκλα και εμένα. Αυτή τη φορά είμαι όρθιο. Είμαι όρθιο και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Γίνανε κάποιε τελικέ αλλαγέ στο χώρο που γυρίζονται τα βίντεο, που αράζουμε με φίλου κτλ. που νομίζω ότι είναι τελικέ. Δηλαδή, λίγα πράγματα θα αλλάξουν στο μέλλον. Άρα, λέω, δώσε στα παιδιά ένα βίντεο με τον χώρο γενικότερα λίγο να τον δούνε. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πλάνο που ε, σας χαιρετώ, σας εύχομαι υγεία, να έχουμε ένα ωραίο βίντεο, να περάσουμε καλά και φυσικά ε, θα περιμένω τα μηνύματά σας ε, άμα σας άρεσε κάτι, άμα θέλετε κάτι να αλλάξω, περιμένω γενικότερα τη γνώμη σας. Πάμε λοιπόν στο βίντεο που μπορείς να το πεις και room tour. Θα ξεκινήσω από τη μεριά των φώτων μου λέτε και τα λοιπά πώς γυρνά τα βίντεο, ως συνήθως παίρνω αυτή την καρέκλα εδώ πέρα. Και κάθομαι εδώ, εκεί υπάρχει το τρίποδο, θα πάρουμε το τρίποδο. Να σας δείξω πώς γυρίζετε τα βίντεο αρχικά και μετά θα δούμε το χώρο αναλυτικά. Παίρνω το τρίποδο, το οποίο είναι το πρώτο μου τρίποδο που είχα πάρει το 1999, που είχα πάρει μια κάμερα Panasonic ε, με κασέτες VHS που έχω μάλιστα κασέτες θα τις δούμε είναι σε αυτό εδώ το ντουλάπι σε λίγο και φυσικά στείνω το τρίποδο και έχουμε δύο φώτα από το ενιδρίο εδώ και βαράν πάνω μου δεν τα έχω σωστά ρυθμισμένα για να έχεις ξέρετε κάνω αυτά κόλπα ε, αλλά μικρό το κακό έτσι λοιπόν στείνω εδώ το κινητό και αραδιάζω τη σκέψεις μου ό,τι έχω να σας πω. Αφού έχουμε τελειώσει ε, με το κομμάτι των βίντεο και της δημιουργίας αυτών, θα βάλουμε την καρεκλίτσα στη θέση της όπως πρέπει Α... και θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά να δούμε το χώρο. Λοιπόν, εδώ συναντάμε τελευταία προστίκη, ένα τραπεζάκι που είναι για να κάτσεις, ε, να πιείς λίγο νερό, έχω μία εξάντα εδώ νερό, μία πετσέτα, μία μπλούζα Dark Souls You Died που ξέχασα να την πάρω, το τηλεκοντρόλ από ε, την Λεντοτενία που έχω κολλήσει πίσω εδώ, ε, εδώ είναι μία απόδειξη από το Άστρον που αγόρασα ε, στο τελευταίο βίντεο που είδατε το Tomb Raider, κάποια ποτήρια, κάτι να χρειαστεί ρε παιδί μου, ένα νεράκι, ενδεχομένως προφανώς, θα βάλω και κάποια πορτοκαλαδίτσα και τα λοιπά κάποιο παιδί να έρθει να το κεράσω. Και φυσικά εδώ πάμε σε κάτι γνώριμο γιατί από εδώ και πέρα θα δείτε πράγματα που ενδεχομένω. Συγγνώμη να έχετε δει και σε βίντεο που γυρίζω. Απλά τώρα τι γίνεται, ε, γίναν κάποιε αλλαγέ. Λοιπόν, α, να ξεκινήσω από ψηλά από το κουτί του PS5 το οποίο είναι δικό μου. Εδώ βλέπουμε δύο αυτοκινητάκια Jurassic Park, από το ένα το Jurassic Park, και μάλιστα αυτό εδώ υπήρχε σε μεγάλο κάποτε και δεν το είχα και μου είναι αποθυμένο. Πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα, με την κλασική σκηνή που εμφανίζεται ο T-Rex και πρέπει να κάνουν ησυχία που τον αποδογυρίζει. Και αυτό είναι το τζιπάκι εισόδου που μπαίνουν στο πάρκο. Αυτό δεν είναι ένα πολύ ωραίο μπρελόκ το οποίο μου το έκανε δώρο ο Γιαννάκης, ο κουμπάρος μου. Εδώ και τον ευχαριστώ. Και φυσικά πάμε στα κουτιά. Κολοσσονάκι του κερατά βλέπετε, έτσι. PS3 κουτί, PS1 και PS2. Δεν είναι τα δικά μου τα PS3. Αυτά τα μάζεψε ο κομμουνιστής σε ένα φεγγάρι που ήταν στη γύρα, καθότι ε, ήταν άνεργος το 2011, με το μνημόνιο και αυτά που είχε χάσει τη δουλειά του. Και του λέω, μη μασάς, θα σου γράψω ένα κατάλογο τι θέλω να μου βρεις και θα τα πουλάμε και τα λοιπά, ή κάποια θα κρατάω, σου δίνω χρήματα, και τα έχει ψαρέψει πάρα πολλά πράγματα. Τον είχα εκπαιδεύσει καλά. Και εδώ βλέπουμε κάποια περιοδικά Game Pro, ε, της εποχής τα οποία είναι δικά μου. Από τότε τα είχα. Εδώ πέρα, Απρίλιος ε, του 97, βλέπετε, Νοέμβριο του 98, Φεβρουάριο του 99, Νοέμβριος, το περίφημο περιοδικό με αφιέρωμα το Dreamcast, που φυσικά η βιντεοκασέτα λείπει, και ήταν πολύ ωραία βίντεο κασέτα αυτή. Σου έδινε έτσι ένα all around βίντεο για το τι θα έρθει στο Dreamcast. Εξαιρετικό. Εδώ πέρα βλέπουμε από κάτω ακριβώ ε, δύο κουτιά από φιγούρε Final Fantasy του Cloud και τη Aerith είναι απόκτημα δικό μου, το έχω αγοράσει εγώ από το Νότιες Τεχνολογίας, ένα κατάστημα στην Καστοριά και αυτό εδώ μου το έκανε ο φίλος μου Αλέκος την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, που μου είχε τάξει τη φιγούρα, τις έχω σπίτι τις φιγούρες, έχω τα κουτιά εδώ πέρα, ε, η οποία δεν είναι γνησία αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. <coughs> και εδώ βλέπουμε τα παιχνίδια, το ζουμί, γιατί πάνω απ' όλα ε, είμαστε παίκτες. Εντάξει, πρώτα είμαστε παίκτε και μετά δημιουργούμε περιεχόμενο. Grand Turismo 3, το οποίο το είχα λιώσει ένα καλοκαίρι. Αυτό το Grand Turismo το είχα πάρει όταν είχα κάνει το εμβόλιο για τον COVID. Και ήμουν χάλια και το είχα αγοράσει 10 ευρώ από την γειτονιά. Το anti Wheeler μου είχε κάνει δώρο ο Ιτσι. Το Rich Racer 5, το οποίο το πήρασε πολύ καλή την παιδιά. Παιχνιδάρα 60 FPS, ε, εξαιρετικό. Ε, το είχα πάρει 10 ευρώ το Outran είναι η τελευταία αγορά που είχα κάνει εδώ πέρα και πρέπει να κάνω βίντεο κάποια στιγμή για το Outran Αχ, δεν ξέρω που θα το κολλήσω και το Zelda το Allied Princess το οποίο ήταν το πρώτο μου Zelda βλέπετε εδώ το είχα πάρει 999 άμα τα ανοίξω με το μεταξύ μπορεί να έχω και αποδείξεις αυτό είναι τη νονάς τη κόρη μου για να δοκιμάσουμε το Uh, GameCube, Το Crisis Core το οποίο το πήρα από το Βερολίνο, αλλά έχει γερμανικά. Δυστυχώς, την πατήσαμε, και εδώ πάμε στη συλλογή που μερικά είχα από τότε και μερικά τα απόκτησα πρόσφατα με τη σειρά Ridge Racer Evolution, Resident Evil 2, Battle Arena το Cident, Porsche Challenge. Αυτά πάνω κάτω τα είχα αποκτήσει σε βάθο, δηλαδή από το 2011 και μετά. Και ε, το Ridge Racer και το Final Fantasy τα έχω από τότε. Είναι δικά μου και φυσικά. Στην στο τελευταία καψούρα, α πούμε, εισαγωγικά, που ξαναήρθε, δηλαδή είχα και τότε Dreamcast, αλλά είναι το τελευταίο μου απόκτημα που γύρισε κοντά μου. Ε, έχουμε τέσσερα παιχνίδια, το Virtual Fighter, Tom Raider, Metropolis και Σεγγαράλη. Βλέπετε ότι λείπει το Code Veronica, το οποίο το πούλησα γιατί τα γερμανικό και τα πήρα στην κράνα, γιατί λέω, δεν γίνεται να παίξω έτσι. Ε, ε, είχα απογοητευτεί πάρα πολύ που δεν είχε αγγλικά. Ε, οπότε το έδωσα σε καλή κατάσταση αυτά βέβαια μου λείπουν πολλά παιχνίδια από το από το Dreamcast δεν ξέρω τι θα κάνω και εδώ βλέπουμε μια κασέτα Tetris, Dr. Mario και ο το έχει βρει αυτό μαζί με τα λοιπά 1900 με αυτοκόλλητο ητότσου και προστατευτική θήκη εξαιρετική και θα πάμε να δούμε λίγο τώρα εδώ θα τα κάνουμε λίγο κάπω. Πέτυχα ένα καστάκι ρηπρό έχω όλο και όλο, αλλά το πέτυχα πρώτο πρώτο και τις τίκες που σας είχα δείξει. Ε, να ξέρετε ότι θα πάρω και άλλο κασετάκι, δουλεύει μια χαρά. Το δοκίμασα και είναι εξαιρετικό, οπότε εγώ κάποια στιγμή άμα χρειαστώ να πάρω κανένα Final Fight, κανένα Castlevania κτλ, κάνα Punch Out, θα δώσω 10 ευρώ και θα πάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω 40 ευρώ παιδιά, για, για, για κασέτα, να ξέρετε, έτσι γυμνοκασετάκι. Όχι, για, δεν, δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Donkey Kong 3, το οποίο δεν το έχω τελειώσει, το έχω ξεκινήσει. Street Fighter 2, εξαιρετικό, από τα πρώτα που πήρα όταν πήρα Super NES. Έχω ένα πολύ ωραίο βίντεο, όσοι θέλετε να δείτε, με λεοπάρο Ομπρέλα λέγεται νομίζω, που είχα πάει, ε, είχ, είχα αποκλειστεί, πήγα να πάρω από τη Γενική Ταχυδρομική το Super Nintendo και έβρεχε πάρα πολύ καταρακτοδό και με πέρασε ένα μάξι. Έκανα το stop και με πήρε μαζί του και πέρασα τη γέφυρα. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και υπάρχουν στο βίντεο. Με λεωπάρο μπρέλα, ψάξτε. Είναι κάπου το 2020. Mortal Kombat. Αυτό το Mortal Kombat είναι δώρο επειδή το κουτί εδώ ήταν αρκετά σκισμένο και το Console Club θεώρησε σωστό να μου κάνει ένα δώρο ε, επιπλέον ω αποζημίωση και προ του. Street Fighter, δώρο του φίλου μου του Στέλιο Πτυχίο το παίζω συνέχεια αυτό το Street Fighter, να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ το Super. Υπάρχει το Super, το Turbo και το κανονικό. Το Tetris Doctor Mario εδώ, όλο είναι από αυτήν εδώ πέρα την κασέτα. Donkey Kong αγαπημένο, ο λόγος που πήρα Super Nintendo από την αλήθεια. Το έχω λιώσει. πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ καλός παίχτης και μπορώ να το πω με, με ασφάλεια αυτό και σιγουριά. Indiana Jones, ένα διάστημα αυτό, όταν ήμουν λίγο ψηλοζόρικα οικονομικά, να πω την αλήθεια, ήθελα να το πουλήσω. Μπορούσα να σαρεντάρει άνετα. Ευτυχώ την κατέβασα την αγγελία σε δύο μέρε και το κράτησα. Και καλώ έκανα γιατί μου ξανά ήρθε η όρεξη ε, με την καινούρια ταινία του Ιντιάνα Τζόουντ. Και λέω: Ε, όχι, ρε φίλε, ένα σαραντάρι Αργά γρήγορα θα το βρεις. Δεν θα. Δεν, θα, θα το μετάνιωνα πάρα πολύ εν τέλει, εάν το έδινα αυτό το παιχνίδι. Δόκι Κόμ 2. Πολύ καλό. Δεν είναι το αγαπημένο μου, γιατί μπροστά στο ένα, ρε παιδιά, okay, οκ, πολλοί θεωρούν το δύο καλύτερο. Ε, Δυσκολούτσικο. Είχε κάποιες πίστες που ήταν πολύ δύσκολες, ειδικά και με τη Μέλισσα και τα λοιπά. Με τους αγώνες ταχύτητα, με... που είχε και τα αγκάθια. Και φυσικά, Jurassic Park, το είχα πάρει μαζί με το... Έχω κρατήσει και τα αυτοκόλλητα, δεν τα βγάζω. Εδώ. Και είμαστε μια χαρά. Πιο κάτω. 10 ευρώ το είχα πάρει αυτό, παιδιά, από το Βεντόρα. Συν ασφάλεια αγορών, γύρω στα 11 ευρώ μου ήρθε. Όλα τα άλλα τα έχω από τότε. Και αυτό το είχα κάπου εξαφανίσει και οπότε το πήρα ξανά. Εδώ, τα μεσαία, και εδώ έχω ένα μικρό. Αυτό είναι το πρώτο και το είχα πάρει μέρα Πέμπτη. Το θυμάμαι που ήταν Πέμπτη, καλοκαίρι, άνοιξη, δεν ξέρω τι, αλλά ήταν Πέμπτη. Και λέω, πω πήραμε παιχνίδι Πέμπτη, ποτέ δεν γινότανε. Ήταν το πρώτο Μάιτ που πήρα μικρό. Γιατί τι ωραίες ήταν αυτές οι καρτέλες, ρε παιδί μου, έτσι. Άραζα και θυμάμαι στο μπαλκόνι, το έβλεπα με χαρά, το επεξεργαζόμουν άλλα χρόνια. Και εδώ κάτω βλέπουμε τρία κουτιά. Βλέπετε κάποια ανάδεια δεν έχουν γεμίσει. Εδώ κάποια πέρα του, είναι από τον φίλο από τον Unbox Player, που τα έχω κρατημένα, ήταν μέσα στο κουτί του Game Boy. Και θα δούμε εδώ τι έχει. Ας δούμε. Αυτό χαλί. Α, πα, 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 πα ανοίξουμε. Εδώ είναι μια φύσα γνήσια του Super Nintendo. Εδώ για το Punch Out γινόταν ο λόγος πριν. Secret of Mana, Unirally, Super Metroid, Donkey Kong. Δείτε εδώ βαθμολογή, δείτε εδώ παιχνίδια παιδιά. Και πίσω για, τα, για το Game Boy. Οκ. Okay. Εξαιρετική κατάσταση. Τα ύπερα του όπως σας είπα εδώ μια χαρά εδώ είναι η διαλια 3 3D πήγα να δω πέρυσι το τιτανικό 3D και μάλιστα έκανα λάθος και νόμιζα ότι έκλεισα πίσω πίσω θέσεις και έκλεισα μπροστά και ένιωθα να πνίγομαι <laughs> στην πραγματικότητα δηλαδή ήταν και σε μια φάση η Χερτσίκοβα μου λέει σε παρακαλώ πάμε λίγο πίσω δεν γίνεται και βρήκαμε δύο θέσεις και πήγαμε πιο πίσω γιατί ήταν σαν να είσαι στον Τιτανικό πάρα πολύ ωραία εμπειρία Τώρα τα γυαλιά γιατί τα κράτησα δεν ξέρω. Εδώ είναι ε, ένα σακουλάκι από το Super Η θήκη Nintendo Switch μου πήρε δώρο που μου για το iPhone το 11. Πολύ καλά, αλλά είναι βαριά παιδιά. Είναι βαριά, δεν με βόλεψε. Ε, εδώ έχω ένα G.I. Joe δικό μου. Αυτό το θα πάρει για να δοκιμάσω το Dreamcast. Εδώ έχω ένα Data Boy το οποίο δεν ξέρω τι κάνει και δεν ασχολήθηκα και ποτέ να σα πω την αλήθεια. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Κάποια στιγμή θα το δοκιμάσω το Data Boy. Και διάφορα χήμα παιχνιδάκια είναι και πολλά από φίλου εδώ πέρα που έχω. Και αυτή την πένα μου την έκαναν δώρο σε μία έκθεση στο Βελίδιο που λεγόταν, Comic Con. Μου λέει πάρτινα αυτή την πένα. Λέει, και νομίζω κάτι είχε πει για το κανάλι. Λέει σε βλέπω, λέει σε ξέρω, λέει πάρτινα. Οκ, okay. τα καλά του καναλιού. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και κάποια παιχνιδάκια εδώ από Kinder. Αυτά ο κομμουνιστής τα μάζευε, να ξέρετε για πέρα τα έχει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε και το, το, άλλο το κουτί. Το άλλο το κουτί έχει... Oh, πα, 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 πα. Έχει χειριστήρια. Έρχεται φίλος, Μίτσο, θέλω να παίξουμε διπλό. Αυτό πριν να πάμε στα χειριστήρια είναι ένα μηχάνημα επίση το ψάρι ο κομμουνιστή. Τετραπλό για PS2, ενδεχομένω και για PS1. Τέσσερι memory τέσσερα χειριστήρια είναι ένα πέντε δηλαδή, έχει παιχνιδάκια που μπορείς να παίξει τραπλά, κάποια κάρτ ε, και το Fighting Force. Έχω δει φίλο να παίζει το Fighting Force, ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι τότε εκείνη της τετραπλό. Ε, Αυτό το χειριστήριο, όσο και φαίνεται περίεργο, του PS1, έχει drift. Έχει drift και έχει και σκόνες πάνω από ό,τι βλέπω. Έχω δύο χειριστήρια για PS2. Ένα χειριστήριο Mad Cats, eh, Dreamcast. Όχι τόσο βολικό. Του Gamecube εδώ. Που πρέπει να πάρω ένα παιχνίδι για το Gamecube για να δοκιμάσω και το χειριστήριο που λένε τόσο καλά λόγια. Και ένα χειριστήριο PS1 που ήρθε μαζί με την κονσόλα που μα έδωσε ο Ιτσι. Και α φύγουμε από τα κουτιά λοιπόν. Και α πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τέσσερι κονσόλες, Αυτό το ράφι το έβαλε ο φίλο Όχι απλά φίλο, κουμπάρο για την ακρίβεια. Με τίμησε και τον τιμώ. Ε, από πάνω αριστερά διακρίνουμε το PS1, PS2, Super NES, Gamecube. Τα λέω γρήγορα γιατί τα έχετε δει. Τα, και τα βλέπετε σε κάθε βίντεο. Και φυσικά τη μυθική του το Dreamcast που βλέπετε ότι είναι κατάλευκο και το Satin νομίζω ότι έκανε δουλειά. Βλέπετε τι ωραία που ακούγεται εάν ακούγεται γιατί έχω το μικρόφωνο, εδώ. Ε, και φυσικά γίναν κάποιες αλλαγές στα αράφια, στα αράφια λέω, στα, μ, στις κορνίζες, η διάταξή τους. Αρχικά έφυγε το κουτί, όπως σας είπα, του Super N.E.S. και ήρθε εδώ. Super Nies, μαζί με την Τσάν να ξεχωρίζει. Εάν δείτε, έχω αγαπημένα αντικείμενα που ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πολύ καλές αυτές οι φιγούρες εδώ. Αλλά με την Τζάνλι έχω μια ιδιαίτερη σχέση και γενικότερα με τι δυναμικέ σχέσει, όπω έχω αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο για τη Λάρα Κρόφτ, έτσι και η Τζάνλι, α πούμε. Ε, όπω επίση έχω και αγαπημένο Μάιτι Μάξ, καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ. Άσχετα που είναι το πρώτο μου εδώ ή το φίδι, αυτό μου αρέσει πολύ το σχέδιο, γι' αυτό και το έχω ξεχωρίσει. Επάνω βλέπουμε το poster Metroid που είναι το κέρδισαν ανασημένους πόντους από το Nintendo από το Nintendo Switch που έπαιζα κάποια παιχνίδια. Κάτω βλέπετε το κουτί Super Nintendo εδώ πέρα. Έχει κανονικά το... Κοιτάξτε να δείτε. Το φάγωμα στην αρχή με ενοχλούσε πολύ. Όσο περνούσε ο καιρός και το κοιτούσα, έλεγα, ρε Σιμίτσο, είναι 30 χρονό κονσολάκι. Δηλαδή, τι περιμένεις. Το έχω τη λήξη με μεμβράνη που βάζουν οι μαμάδες μας στα φαγητά και τα λοιπά. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω ένα πλαστικό για να το προστατεύσω. Γιατί δεν ξέρω για την ακρίβεια Πόσο προστατεύει το κουτί, γιατί είναι ήδη αρκετά ταλαιπωρημένο και θέλω να το διατηρήσω με τα... όσα περισσότερα χρόνια μπορώ. Αυτό που μου αρέσει, γιατί επίση με χαλούσε, ήταν αυτό το αυτοκόλλητο που λέει Super Nintendo, πακέτο και δραχμέ. Κάποτε με ενοχλούσαν πράγματα με το παραμικρό. Όσο περνάνε τα χρόνια, λέω: Έχει αυτό τη γλύκα του ρε παιδί μου, είναι ελληνικό. Εντάξει, του ήρθε να το κολλήσουν εκεί πάνω. Οκ, okay, το διαφοροποιεί από ένα τέλειο κουτί, α πούμε. Όλα έχουν την οστιμιά του. Και έτσι λοιπόν το έβαλα εδώ. Μπράβο. Και αυτό το ραφάκι έβαλα τελευταία όπως σας είπα. Και φυσικά η αφίσα ε, Donkey Kong που τη λατρεύω. Ε, πραγματικά. Ε, Michael Jackson Bad Album εδώ. Πολύ καλός Michael Jackson. Αν και νομίζω το Bad το είχε χάσει το Grammy είχαν βγάλει YouTube ένα άλμπουμ τότε που ήταν πολύ δυνατό. Και είναι λίγο αδικημένο, όπω και, και, το. Αχ, πώ λέγονταν το άλλο του Μάικλ Jackson, που έχω και φωτογραφία μικρό που το είχα. Ε, κόλλησα τώρα. Λοιπόν, εδώ, αυτό είναι το ανιψιού μου. Απλά το έβαλα για να καλύψω κάποιε τρύπε. Και εδώ, το κουτί Game Boy του Unbox Player μου είπε κράτησε το. Οι φιγούρε. Εδώ, σταμάτησα εδώ πήρα πέντε παιδιά. Δεν μπορούσα με τη σύνδρομη της Διαγκοστίνη, γιατί ερχόταν πολύ νωρίς, φοβήθηκα για τις τιμές, λέω, άστο. Και εδώ είναι τα G.I. Joe, τα δικά μου από τότε και ο Honda, τι ωραίες φιγούρες. Αν και πολλοί κόσμοι δεν τις γούσταρε αυτές τις φιγούρες Street Fighter, δηλαδή τις θεωρούσε πολύ μάπα. Και ευτυχώ πρόλαβε η Διαγκοστίνη και με έστειλε μια μεγάλη αφίσα εδώ, Street Fighter και ε, φυσικά έχει την τιμητική της στον τοίχο και το Zelda που βλέπατε εδώ πήγε από εδώ η τηλεόραση τρίμητρων του Πέτρου θα αντικατασταθεί σύντομα όχι φυσικά να, να, σβήσει θα έρθει από εδώ που ήταν η θέση της θα έρθει μια τρίμητρων μεγαλύτερη μου έχει τάξει ένα φίλο, απλά πρέπει να δω θα πάω να την πάρω να συναννοηθώ αλλά η φίλη ψέφυγε και εδώ το τηλεκοντρόλ από την Ιχόμπαρα. Να ξέρετε ότι έχω συνδεμένο με RCA την Ιχόμπαρα, εδώ πέρα πίσω, και έχει και το woofer για να ακούω μουσική. Για την ακρίβεια τώρα, πριν να κάνω το βίντεο και να μου έρθει η ιδέα να σας δείξω, ακούω Beatles Ibi e Road, το χωλιό στο Ibi e Road, δεν το βαριέμαι ποτέ. Είναι το αγαπημένο μου από τους Beatles και έχει μια σημασία ιδιαίτερη, μια σκηνή το τελευταίο άλμπουμ, και βάλαν τα δυνατά τους και ήταν εξαιρετικό σε σχέση με το Let It Be, το οποίο ήταν λίγο ψηλομέτριο πατάτα θα έλεγα έπεσε πολύ χέρι από mastering για να μπορέσει να είναι αυτό το περιεχόμενο έξω προς το ευρύ κοινό να ακουστεί. Σε σχέση με το εμπειρό, e δηλαδή, που είναι ένα διαμάντι, δεν το συζητάμε, εξαιρετικό. Και μάλιστα εδώ, να σας δώσω και ένα tip, εδώ ο McCartney είναι εξυπόλυτος και υπήρχε μια φήμη ότι ήταν νεκρός από το 1965 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, κάτι το οποίο έχει εκνευριστεί πλέον, δεν θέλω να το ρωτάει κανένα. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα μουσικό βίντεο, αλλά δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει. Δηλαδή θα, θα συναχωρηθώ, άμα δώσω τόσο μεράκι και αγάπη και χρόνο σε ένα βίντεο μουσικό. Και όχι δεν θα έχει τα νούμερα, θα μου πεις το κάνεις για σένα ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνω για μένα, να βλογώ τα γένια μου για τις γνώσεις μου. Το θέμα είναι δεν ξέρω άμα αξίζει ο κόπος να βιαστώ να το κάνω, κάποια στιγμή θα το κάνω, εντάξει. Εδώ είναι το καπέλο της νικήτρια της Μαρίας που πρέπει να στείλω φυσικά, δεν το ξεχνάω, αυτό το στείλω, Farming Simulator. Ε, αυτό το γραφείο με βολεύει πολύ, δεν θέλω να φύγει. Ε, ξέρω ότι δεν έχω χώρο και τα λοιπά για παιχνίδια, τα έχω στριμώξει, αλλά με βολεύει. Ε, εδώ είναι κάποια περιοδικά ε, Dreamcast UK και το πολύ ωραίο εδώ, μπρελόκ του ε, Cloud, το Buster Short για την κρύβω που με έκανε τώρα το μικρό μαχαίρι. Και εδώ είχα βρει ένα κρεβάτι και το πήρα. Το κατέβασα και πήρα και ένα στρώμα από το Τζίσκ με 27 ευρώ, 10 εκατοστών, μην φανταστείτε, κάπου εδώ. Ίσα ίσα να αράζουμε. Μπα... Οπα! Εδώ. Αράζουμε, φίλοι, τα λέμε, όπως πρέπει. Και μια σκέβαλα και το... Εδώ, κουβέρτα Simpson, Πάλι κομμουνιστή στο θαύμα του. <laughs> mm, τη βρήκε. Και εδώ έχω φτιάξει μια μικρή γωνιά μουσική. Μουσική. Αυτά τα CD τα έχω όλα μα όλα από τότε. Τσέτσε Πέπερς, Stone Circus, Exelon Maestrate, κάποια ένα super audio CD εδώ πέρα. Μπέγκαρς, το αγαπημένο μου, το Μπέγκαρς είναι από Stones, να ξέρετε. 1968, τελευταίο με τον Brian Jones και στο Let It Bleed έπαιξε σε κανενα δύο κομμάτια. Rolling Stones έχω, Brian Jones is not dead, έχω βρει κάποια από τα τελευταία, του. τέλος πάντων, το στο Monterey με τον Hendrix, ε, είχε πάει και με την Νίκο. David Bowie, δώρο του φίλου μου του στέλνει, αλλά την Σέιν εξαιρετικό. Χέντριξ έχω εδώ. Από τη σόλο καριέρα του Λένων είχα φάει ένα σκάλωμα. Αυτό είναι το καλύτερο του νομίζω του πλαστικό νομπάντ το που βγήκε το, ε, νομίζω το πρώτο του του ε, Virgins αρκετά σπάνιο, σε πινίλιο εδώ πέρα. είναι Υπάρχει λογοκρισία, κανονικά είναι γύμνη ε, κτλ. Ε, μουσικά και φυσικά περιοδικά. Εδώ, Mojo, Uncut, αυτά τα είχα πάρει εγώ όλα. Όλα. Είναι, δηλαδή Ήταν η φάση που είχα αφήσει τις κονσόλες και ασχολούμουν μόνο μουσική. Ε, μότζο εδώ, ό,τι είχε Stones και τα λοιπά, το βιβλίο Running with the Stones εδώ, τον Bill Wyman, Bill Wyman ο οποίο ε, έχει φοβερέ φωτογραφίε. Τώρα κάποια στιγμή θα τα δείξουμε αυτά αναλυτικά. Εδώ με τη Χαριτσίκοβα το πρώτο ταξίδι ε, στην Αθήνα, εδώ είμαστε. Ενισχυτή Λάνι, ο οποίο δεν είναι πολύ καλό και η κιθάρα που θέλει σερβι και το πεταλάκι ε, που δεν το έχουμε δοκιμάσει ακόμα τα τέμου. Με τη μουσική θα ασχοληθώ. Ο, ε, ξέρετε, περνάω φάσει. Κάποιε φορέ θέλω να ασχοληθώ, ε, μερακλώνω. Κάποιε όχι, λέω έλα μωρέ τώρα. Άστο, λέω θα πάω να παίξω με το που ανοίγω τον εισιτή. Λέω έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, άστο με τον ανοίγει. Κλείστο και δεν συμμαζεύεται. Και εδώ είναι αντιγραφέ Dreamcast που έχω γράψει γιατί έχω ανακτήσει Τα δύσκολα παιχνίδια, Resident Evil 2 κτλ. Ε, μέχρι να τα βρω σε καλή τιμή. Και εδώ βλέπουμε ένα τραπεζάκι που έχουμε το περιοδικό ρομάντζο που με έκανε τώρα ο φίλος μου ο Νίκος, ο αστρολόγος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εδώ έχω ένα τεύχος Tom Raider, Lara Croft, δεν ξέρω καν γιατί το πήρα αυτό, δεν ήμουν ποτέ φαν των κόμικ, μη σας λέω και καζά τώρα και ψέματα δεν θέλω. Ε, και εδώ, πολύ ωραία, σουβέρ. Οι φίλοι Retro Retro-X νομίζω ότι τα είχαν κάνει. Μα τα είχαν κάνει τώρα τον Ιδρύο αυτά εδώ. Μπράβο τους, να είναι καλά τα παιδιά. Ε, αυτά γενικότερα. Ε, αυτός είναι ο χώρος. Και τώρα πάμε να κάνουμε τον ε, επίλογο. Εντάξει. Χάλια τα έκανα. Τώρα που στέκομαι όρθιο στα φώτα, με χτυπάνε ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό βίντεο για, ε, για το χώρο που βρίσκομαι. Θεώρησα σωστό να σας τον δείξω. Ε, θέλω τα μηνύματά σα, πώς σα φάνηκε, τι σα έκανε εντύπωση, τι ξεχωρίσατε, τι άλλο θα προσθέτατε. Μην μου δώσετε καμιά ιδέα τίποτα που κάνει 300-400 ευρώ, παιδιά. Αυτό ο χώρο φτιάχτηκε πολύ σιγά. Δηλαδή, άμα δείτε βίντεο των προηγούμενων χρόνων, σε κάθε βίντεο και κάτι προσθέτω. Χωρί να πιστεύω να είναι πολύ μπουκωμένο, όσο μπορώ. Κάτι που μπορεί να είναι εργονομικό, όπω ο αφηγρατήρα που ξέχασα να αναφέρω εδώ, εντάξει. Ε, ή το κρεβάτι και τα λοιπά, καμιά καρεκλίτσα, κάνα διακοσμητικό, κα, κάποια αλλαγή. Άμα θέλετε κάτι να προσθέσετε, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να περνάτε καλά και τα λέμε σε σύντομο βίντεο. Έρχονται πολύ ωραία βίντεο στις γιορτές, εντάξει, ο Νοέμβριος είναι λίγο μουδιασμένο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, εντάξει, ε, προσπαθώ να βρω του ανθρώπου να γυρίσουμε τα βίντεο, το στάθι για τι πλατίνε και τα λοιπά, τα εορταστικά. Δεν συμμαζεύεται για το Silent Hill να μιλήσουμε. Κοντεύω να το τελειώσω και θα γυρίσουμε βίντεο με το PCJ. Πρώτο Θεό, τώρα σα τα λέω όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω πόσα στο τέλο θα γίνουν. Να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.